Γεια σου, Πάριν. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάριν. Πάρα πολύ καλά. Εσύ? Είμαι καλά. Mm -hmm. Συνειδητοποίησα ότι έχει μείνει περίπου ένας μήνας από το road trip που θα κάνουμε στα Γιάννενα. Βεβαίω. Θα πούμε και τι... γιατί πάμε εκεί. Ε, ναι, αφού... είναι, είναι, εννο... είναι, δημόσια, είναι δημόσια πληροφορία. Για πάμε. Ε, γίνεται για πρώτη φορά Vox Days, Ιωάννινα. Mm -hmm και θα κάνουμε μια έτσι πιο βελτιωμένη θα έλεγα ή προσεγμένη ή τέλος πάντων λιγότερο χύμα μορφή της παρουσίας που είχαμε κάνει στο Docker Meetup για build kit Builds και mm -hmm. σε γενικές γραμμές πώς κάνουμε πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά τα Builds μας mm -hmm. μέσω του build kit και χρησιμοποιώντας το, το NAS μας. Και ειδικά ναι αυτό, δεδομένου ότι είμαστε στο γραφείο, δηλαδή έτσι κι έχει βελτιώσεις αλλά όταν είμαστε και στο γραφείο κιόλας έχουμε κάποιες τεχνικές που... Κάνει cassing τοπικά εδώ στο ΝΑΣ και είναι. Μούρια. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε ναι. να κάνουμε και την βελτιωμένη έκδοση του Building το οποίο δουλεύει και εκτό γραφείου. Εννοεί αυτή την ιδέα που είχε να μπλέξουμε και το cloud player μέσα ναι, και όλα αυτά. Ναι. Ε, ναι, μπορούμε α, να το δοκιμάσουμε. Α, άμα παίξουμε. Ναι. Θα κάνουμε σίγουρα Δηλαδή, να πει ότι αν είμαι στο γραφείο, χρησιμοποιεί τον server του γραφείου σαν κοινικά. Άμα είμαι εκτό γραφείου χρησιμοποιεί το object storage της Cloudflare που είναι πιο κοντά μου. Mm -hmm. Αυτό εννοείς. Okay. Και θεωρώντας πάντα ότι μάλλον θα είναι λιγότερο ασφαλές αυτό, ενώ ότι το περιεχόμενο του image στο οποίο θα πάει σε αυτά τα σημεία μπορεί να, είναι, να περιέχει τον κωδικά σου και άλλα πράγματα και δεν είμαι σίγουρος πόσο καλό access control μπορείς να κάνεις okay. στην Cloudflare, mm. αλλά μπορεί να είναι κάτι το οποίο <coughs> αξίζει το, το ρίσκο, πούμε, για σένα. Και δεδομένου ότι Μπορεί να το κάνει μόνο για open source projects. Πρέπει να ξέρει και χάσει. Δηλαδή, έχει μια αρκετά μεγάλη τυχεότητα που δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι από κάποιον ναι. να πάει και να πάρει πίσω πράγματα. Αλλά okay. θα έχει σίγουρα πλακίτσα. Γιατί στην πραγματικότητα, νομίζω το το όνομα ή το path του αρχείου που mm. δημιουργείται στο, στο registry έχει να κάνει με το με το χά της κάς, το οποίο υπολογίζεται τοπικά. Με βάση, με βάση το περιεχόμενο που έχει μέσα το κάθε, layer. Ναι. Οκ. Mm. Okay. Οπότε, mm. ναι. Δεν είναι ό,τι πιο ασφαλές, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο ξέφραγο Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο index ή κάτι το οποίο μπορεί να το βρει αν δεν κάνω αυτό. Mm. Τέλος πάντων, θα έχει πλακίτσα πάντως. Τέλεια. Οπότε, ναι, έτσι ξεκινάμε την σεζόν των συνεδρίων για φέτος. Βεβαίως. Να πούμε επίση ότι είχαμε Docker Athens Meetup που μιλήσαμε για Postgres και δείξαμε πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Έχω δει τον demo και νομίζω η δουλειά που έχει κάνει είναι πάρα πολύ καλή οπότε η παρουσία ήταν ακόμα καλύτερη για γιατί δούμε. έχει πάντα ένα περιεχόμενο τυχαιότητας. Ναι, 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 αλλά εντάξει. Πιστεύω το έχουμε. Ε, είναι docker.gr slash 23 24 slash 3 Σωστά. και εκεί θα μπορέσει να βρει ο κόσμος και τις διαφάνειες και ότι κώδικα ανεβάσουμε και όλα αυτά. Γι' αυτό το, το λέω. Το γυρίζουμε μετά στο... Όχι, αλλά το βάζω πάντα ah. σε comments. Εκεί okay, okay. Δηλαδή, πάντα πηγαίνω σε ένα σχόλιο και λέω ότι εδώ είναι το, το υλικό της παρουσίασης. Mm. Και το βιντεάκι θα υπάρχει πάνω εκεί και θα... Εντάξει, okay, δεν ξέρω αν θα υπάρχει σήμερα, δηλαδή εννοώ την Παρασκευή. Όχι, oh, δεν θα υπάρχει, το αλλά λογικά θα υπάρχει την Τρίτη. Δηλαδή συνήθω θα ανεβάζουμε μια, μια μια εβδομάδα μετά. μετά. Ανεβάζουμε στο site τι διαφάνειε, ανεβάζουμε στο YouTube το βίντεο και λογικά αυτό θα έχει και κάποιο κώδικα. Εννοείται. Θα υπάρχει, το υπάρχει το κάποιο μερό. repository. Αυτό το οποίο, λοιπόν, για να ετοιμάσω αυτό το demo, αυτό που σου έδειξα σήμερα, mm -hmm. ε, που σήμερα είναι Δευτέρα, που γυρίζουμε το βίντεο, είναι μια μέρα πριν το meetup. Ή πια τον καφέ μου. Ναι, για πες. Πότε προλαβες. Τι ξέρω. Έλεξε, να δει. Μάλλον έχει πήραμε, κάτι κολλήσει. Ναι, το πήραμε τώρα. Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Εμένα. Μάλλον έχει κολλήσει ε, το καπάκι, καμιά φορά καλά. Όχι, εντάξει, αυτό είναι. Ετοίμασα αυτό το demo, το οποίο ακόμα και ο ίδιο εντυπωσιάστηκα <laughs> με αυτό <laughs> που ετοίμαζε. Ναι, με αυτό που ετοίμαζα, μέσα σε μία μέρα την Κυριακή. Το οποίο δεν λέει για μένα πράγματα. Εγώ απλά πήρα και αίσθησα κάποια συστήματα. Αυτό το για το οποίο λέει είναι ε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει συστήματα όπως είναι οι Postgres όπως το Docker, όπως το PgPool mm -hmm. που με ξεπερνάει το πόσο καταπληκτική δουλειά έχουν κάνει για να μπορείς με 100 γραμμές κώδικα εγώ γράψω, άμα βγάλεις τα σχόλια που έχω, οι γραμμές δεν είναι 100 κώδικα, mm -hmm. το configuration που με μία εντολή... Σηκώνει δύο πόστρες, βάζει δεδομένων που σε πραγματικό χρόνο αντιγράφει μία από την άλλη και μπροστά υπάρχει ένα load balancer, ο PG pool, που κατανύμει τα, τα, τα read queries ένα-ένα για να μπορεί να κάνει load balance. Τα write θα πηγαίνει μόνο σε αυτόν ο οποίο είναι ο primary, όπως λέμε, server από το να οποίο να αντιγράφει ο άλλο. Και στην περίπτωση που πέσει ο πρώτο, αυτόματα. Ε, κάνει promote, προάγει, τον, προάγει. Ναι, προάγει τον, secondary server σε primary για να μπορέσει αυτός να συνεχίσει να δουλεύει με ένα πολύ μικρό downtime 30 δευτερολέπτων. Δηλαδή είναι, αυτό εντυπωσιακό. να μπορείς να το έχει πάνω σε δικούς σου servers με 100 γραμμές κώδικα και στα, λέω αυτό και σταματάω με αυτό το θέμα εμένα αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει δεν είναι το να έρθει μόνο κάποιο να σου πει α τρέξει αυτή την εντολή και παίζει γιατί αυτό μπορεί να έχει μέσα ένα γκαργκάντσουαν που λένε πράγμα που εσύ δεν ξέρει τι γίνεται ένα γαργαντούα ένα, ένα που δεν ξέρει τι συμβαίνει εδώ μπορείς πραγματικά με 100 γραμμές κώδικα να ξέρεις τι κάνεις mm -hmm. μου αρέσουν πάρα πολλά τα συστήματα τα οποία mm -hmm. παίρνουν αποφάσεις για σένα και η η απλή περίπτωση είναι πάρα πολύ εύκολη αλλά ταυτόχρονα μπορεί εσύ να σκάψει παρακάτω και να το κάνει πιο είναι και πιο και, πιο και πιο όσο, όσο θέλει mm. και χρειάζεσαι. Γιατί θα πιαστώ λίγο από αυτό που είπε, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πόσε φορέ συναντάμε συστήματα τα οποία είτε είναι πάρα μα πάρα πολύ παραμετροποίησιμα στο σημείο όμω που εσύ πρέπει να ξέρει mm. να διαβάσει ένα manual ενδεχομένω για να mm. μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Ή mm. συστήματα που πάνε να γίνουν πάρα πολύ προϊόντικά, και άρα κρύβουν πολύ, πολύ πολυπλοκότητα, αλλά ταυτόχρονα δεν σου δίνουν και τη δυνατότητα να αλλάξει πράγματα τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά για σένα. Mm. Δηλαδή, αυτή η ισορροπία που για παράδειγμα έχει Postgres, που μπορεί να την σηκώσει και όλα θα παίξουν καλά, και μετά μπορεί σιγά-σιγά να εμβαθύνει κι άλλο και άλλο και άλλο και άλλο και να φτάσει σε ένα σημείο που ε, να παρεμμετροποιήσει πράγματα όπω θα γίνονται τα rights, δηλαδή θα γράφει σύγχρονα σε δύο βάσει, θα γράφει μόνο στη μία και το, το replication θα είναι σύγχρονο. Όλε αυτέ οι λεπτομέρειε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε για το πώ μπορεί εσύ να το κάνει αυτό και να, να φτάσει στο σημείο να, να φτιάξει ένα σύστημα το οποίο ταιριάζει 100% τη ανάγκη σου. Mm. Χωρί όμω για κάποιον ο οποίο ξεκινάει να χρησιμοποιεί Postgres, αυτό το πράγμα να είναι σύνθετο. Το τρομερό είναι ότι μπορεί με, με τα defaults να έχει το 80% των αναγκών σου. Mm -hmm. Ή Να το πω διαφορετικά, να καλύπτει το 80% των περιπτώσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κατάλαβα σαν λογική πρώτη φορά από τον Docker. Δηλαδή, τον Docker, επειδή ξεκίνησε σαν open source project, που και τώρα το, νομίζω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του είναι open source του. Docker. Όλο τι έχει να κάνει με το, το runtime. Δηλαδή όλα αυτά είναι open source. Είναι όλα. open source. Τα closed source έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία μπαίνουν πάνω στο desktop και είναι κυρίω υπηρεσίε έξτρα. Mm. Και είχε αυτή τη λογική που είναι Batteries included, but Batteries replaceable. Αυτό έλεγε. Mm -hmm. Που το έχει στην πραγματικότητα και το Django, αν το σκεφτεί η λογική. Δηλαδή το Django είναι αρκετά pluggable σε πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να, να μπει σε πάρα πολλή λεπτομέρεια μέσα του. Αλλά είναι, είναι φοβερό. Δηλαδή παίρνει κάτι το οποίο απλά παίζει και καθώ εξελίσσεται, μπορεί να εξελιχθεί και αυτό μαζί σου. Ναι, είναι, είναι φοβερό. Δηλαδή το να βρει την ισορροπία και να δώσει αυτή την φανταστική εμπειρία και μετά σιγά σιγά να αλλάζει πραγματάκια ή να παραμετροποιεί πραγματάκια όσο εσύ βρίσκει την ανάγκη, νομίζω ότι αυτό ξεφεύγει από το τεχνικό κομμάτι. Δεν είναι πλέον τεχνικό, δεν είναι τεχνικό mm. το πρόβλημα αυτό, αλλά γίνεται ένα προϊόντικό πρόβλημα. Και πρέπει να βλέπει το λογισμικό το οποίο παράγει σαν ένα προϊόν. Mm. Ε, και εκεί νομίζω έρχεται και κολλάει το, το πώ μπορεί να φτιάξει τέτοια ωραία συστήματα. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είναι ωραίο. Για πες ή να πω. Για πε. Λοιπόν, εγώ ένα θέμα το οποίο με, με απασχολεί και που συζητούσαμε ε, και με το φίλο μας, το Μάριο, όταν είχαμε βγει για μπύρες μετά το επεισόδιο, είναι κόντρα στο toxic positive που έχουμε αυτή την εποχή. Ε, σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά αν όντω έχουμε αυτό το οποίο λέμε tech scene στην Αθήνα, startup scene, δεν ξέρω πώς θα συνειδητοποιήσεις. Δηλαδή αν όντως έχουμε ένα καλό οικοσύστημα τεχνολογίας mm -hmm. ε, ή όχι. Γιατί πολλοί κόσμοι θα το ακούσω πάρα πολύ συχνά να πούνε ότι α, η τεχνολογία και όλες αυτές οι εταιρείε στην Ελλάδα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά κ.κ. Και, και, και. Αλλά εγώ δεν είμαι τόσο, δεν, δεν θα έλεγα ότι είμαι χαρούμενος με, τη, με την κατάσταση εδώ και προσπαθώ να σκεφτώ... Πώ συγκρίνεται σε σχέση με άλλε εμπειρίε που είχα στη ζωή μου, που είναι από πιο ακραίε, όπω είναι το, το Σαν Φρανσίσκο που όταν mm. πήγαμε εμεί. Εντάξει, απλά ήταν το Σαν Φρανσίσκο και μετά το Χάο, α πούμε. Αλλά έτυχε hey, να δω λίγο από τεχνολογία στο Λονδίνο, στην Κοπενχάγη, στο Βερολίνο που έχουμε πάει μαζί. Και νομίζω ότι. υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει εδώ και με απασχολεί πάρα πολύ το. Ξείς. Το τι, το τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να κάνω ένα shout-out πριν, αν ναι. και, θα είναι και, και θα είναι και η πρότασή μου στο τέλος. Ξαναξεκίνησε το API Meetup. Σωστά. Στην ναι. Αθήνα. Το τρέχει ο Χρήστο Γκόρος. Νομίζω... Χρήστο, ελπίζω να είναι Γκόρο και όχι Γκορό, αλλά νομίζω ότι είναι Γκόρο. Χρήστο, Συνομίζω, τώρα έπαθα κάτι. Ο οποίο έχει επίση συνεισφέρει δύο καφέ στο Remote World Cafe. Ε, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και θα γίνει στο, στην Orpheum, Δεν θυμάμαι μέρα και ώρα, αλλά θα μπουν θα κάτω. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπάρχει άλλο ένα meetup και το οποίο δεν είναι κιόλα γύρω από μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Εντάξει, εμείς κάνουμε τον Docker, μα αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι ένα πιο γενικό mm -hmm. meetup τεχνολογικό και θεωρώ ότι το έχουμε ανάγκη αυτό. Και παιδιά, μπράβο. Ε, δεν θα είμαι και θα λείπω, Αλλά θα ήμουν άμα ήμουν εδώ. Ωραία εισαγωγή. Ε, μ αρχικά το να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι από κάτι σημαίνει ότι αυτό το κάτι δεν χρειάζεται αλλαγέ και νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί με ευκολία να πει ότι η, η, τεχνολογική σκηνή της Αθήνας ή της Ελλάδας γενικότερα θα έλεγα ε, πάσχει ακόμα πάρα πολύ και πάσχει και από συνέδρια και events για παράδειγμα Έχουμε μερικά τεχνολογικά events. Ε, τώρα θα πω κάποια χωρίς να σημαίνει ότι είναι η πλήρη λίστα, αλλά events τα οποία δεν είναι καθαρά μία εταιρεία κάνει το event της. ξέρει, ή κάποιο περιοδικό, ας πούμε, κάνει event. Γιατί έχουμε και κάποια τέτοια events τα οποία η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν πάω πάρα πολύ μετά παρόλο ναι. οπότε δεν τα ξέρω. Αλλά έχουμε σίγουρα τα Voxed. Mm -hmm. Έχουμε πλέον Θεσσαλονίκη, ο που θα πάμε κι εμείς και Αθήνα που είναι Devox. Έχουμε το OpenConf το οποίο γίνεται μία φορά το χρόνο. Έχουμε το, το PLG Disrupt. Mm -hmm. Που και εκεί, μάλλον, θα είμαι το, που είναι το Μάιο. Αν δεν κάνω λάθο mm -hmm. φέτο. Θεσσαλονίκη, μετά, νομίζω έχουμε άλλα ένα ή δύο ακόμα. Αν δεν κάνω λάθο, αλλά αυτά είναι όλα. Και επίση έχουμε και Γκόφρικον φέτο. Ναι, έχουμε Γκόφρικον φέτο. Το οποίο έγινε λίγο τελευταία στιγμή. Είναι λίγο, λίγο περίεργο, ναι. Δεν, δεν κατάλαβα. Η αλήθεια είναι ότι μου μιλήσανε και μου είπαν μήπω κάπω βοηθήσουμε και στη διαφήμιση. Αλλά ήταν λίγο αργά και ήμουν και λίγο κουρασμένο. Ενώ αργά χρονικά και ήμουν και λίγο ψόφιο, οπότε δεν προλάβα και εγώ να κάνω πολλά πράγματα. Αλλά ενώ το είχα ακούσει σαν φήμη όταν ήμουν στο Σικάγο, στον Γκόφρικον, πριν από πώ είναι, ένα μισή χρόνο τώρα. Α, ah, υπήρχε ρούμορ. Ναι, ένα άκυρο, ένα Γερμανό, νομίζω και ο μου κάνει, Ω, είσαι από την Αθήνα, Γαμό, ξέρει ότι θα γίνει γκόφερ κόρ. Όχι, oh, βασικά αυτό δεν πρέπει να το πω, μου λέει. Αλλά μπορεί. <laughs> Αν το ξέραμε καιρό. Υπήρχε σαν φήμη, υπήρχε σαν σκέψη, δεν ξέρω τώρα, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, το γκόφερ κόρ EU, δηλαδή το ευρωπαϊκό, σκέφτονται μήπω είναι δύο συνέδρια το χρόνο, δύο πιο μικρά, α πούμε. Το ένα νομίζω γίνεται πάντα Βερολίνο ή Γερμανία okay. κάπου το καλοκαίρι. Ε, και το άλλο θα γίνει τώρα το χειμωνιάτικο, α πούμε, το, στην Αθήνα. το Ιξαμίνο, θα γίνει στην Αθήνα. Αλλά ίσως ήταν το πρώτο, πότε δεν προλάβανε, μπορεί να κάνουν πράγματα, είναι λίγο, mm -hmm. και εγώ δεν έχω κοιτάξει πάρα πολύ, αλλά έχω δει ότι άτομα που ασχολούνται με την Go έχουν ασχοληθεί. Έχουμε meetup για την Go στην Αθήνα. Έχουμε το Go First νομίζω okay. meetup, το οποίο ήταν σίγουρα ενεργό πριν την πανδημία αισθάνομαι ότι έχουν γίνει κάποια events μετά, αλλά νομίζω mm -hmm. ότι είναι online. Α, ah, οκ. Okay. Οπότε, δεν έχει νόημα. Για μένα δεν του γουστούν. Δεν... Συγγνώμη, παιδιά, αλλά ναι, <laughs> όχι. Ενώ, ναι, το νόημα του Meetup είναι ότι βρισκόμαστε φυσικά και τα λέμε διαφορετικά. Okay, ξέρω, κανονίζουμε ναι, για μα το... είναι πολύ πιο σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μπορεί να φέρει πιο πολλού και πιο ενδεχομένω ενδιαφέροντε ομιλητέ όταν το ανοίξει και το κάνει online. Αλλά χάνει την ουσία του που είναι να μπορέσει να αλληλεπιδράσει με το άτομο αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι η, η, η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, διαφορετικά υπάρχουν τα Twitter Spaces, υπάρχουν πράγματα, αλλά άρα... Νομίζω ότι η διαφορά ενός φυσικού event με ένα online event είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι έχει ένα online meetup σε σχέση με ένα Twitter space ή με κάτι άλλο με αντίστοιχο. Αυτή η αλληλεπίδραση νομίζω είναι και το πιο σημαντικό πράγμα. Ότι θα αλληλεπιδράσει είτε με άλλε εταιρείε, με άλλα άτομα, με ομιλητέ οι οποίοι μπορεί να έχουν έρθει απ' έξω. Όλο αυτό ο συνδυασμό. Στο συνέδριο σίγουρα πιο δομημένο, ναι. στο meetup πολύ πιο αδόμητο, το οποίο και τα δύο έχουν τα καλά και τα κακά του. Δηλαδή το συνέδριο μπορεί να είναι χαοτικό για κάποια άτομα ή μπορεί ναι. να είναι πολύ δύσκολο να λεπιδράσουν και να. Τα να χρειάζε, κοίταξε, εκεί. Κοίταξε, τα χρειάζεσαι όλα. Σίγουρα, σίγουρα τα χρειάζεσαι όλα. Οπότε σίγουρα αυτό λοιπόν τώρα, αυτή η πολύ μεγάλη εισαγωγή, ήταν για να πω ότι εδώ πέρα έρχονται δύο ερωτήσει. Είτε έχουμε μια πολύ καλή τεχνολογική σκηνή στην Αθήνα και για κάποιο λόγο κανεί δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα events. Ναι. Ενώ σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για αυτά τα events. Άρα λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε την, την ίδια ποιοτικά τεχνολογική σκηνή με το Λονδίνο, λέω ένα ναι. τέτοιο παράδειγμα, αλλά έχουμε το 1 δέκατο των ανθρώπων περίπου, κάπου εκεί ήταν, mm. ή ένα εικοστό τέλο πάντων. Αλλά κάπου εκεί, θα έπρεπε να έχουμε και το 1 εικοστό των events, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Έχουμε, νομίζω, κοντά δύο τάξει μεγέθου λιγότερα. Δηλαδή, ναι. μπορεί για κάθε ένα event στην Ελλάδα να γίνονται 100 στο Λονδίνο γίνεται πανικό. Μπορεί να έχουν δύο και τρία events την ημέρα. Άρα λοιπόν, όταν γίνεται αυτό, μάλλον η τεχνολογική σκηνή δεν είναι τόσο δυνατή. Δηλαδή, ακόμα και για, τον, για το μέγεθό σου, γιατί προφανώ δεν μπορεί να πα να, να συγκριθεί με μια πόλη ε, 20 εκατομμυρίων. Και okay, το Σαν Φρανσίσκο είναι 500.000, δεν ξέρω πώ είναι. Είναι σχετικά μικρό σαν πόλη. Να. Αλλά γίνεται πανικό. Οκ, okay, αυτό είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Α μην πα εκεί. Μπορεί να πάρει μια μεγαλούπολη και να την φέρει στα μέτρα σου στην Αθήνα. Δηλαδή, η Αθήνα έχει 5 εκατομμύρια κόσμο. Α, ναι, 5. Ε... Δεν ξέρω είτε κανένα, έκανα λάθο νούμερα πριν από Ναι, θα σα το έλεγα, αλλά δεν είχε τόσο σημασία. Ναι, αλλά και για πάλι. Είναι αρκετά για 5 εκατομμύρια ανθρώπου, μάλλον όχι, είναι η ερώτηση. Mm -hmm. Η απάντηση, μάλλον. Ε, είναι, καταρχά, το ένα κομμάτι είναι τα events. Mm -hmm. Το άλλο είναι μια γενικότερη παρατήρηση, δηλαδή. Που δεν ξέρω αν μπορούμε να βγάλουμε κάτι από αυτό, αλλά αυτό που μου έχει μείνει και που θα λέω πάντα είναι το ότι πήγαμε, την πρώτη φορά που πήγαμε στο Σαν Φρανσίσκο. Ήμασταν μέσα στο καφέ και εμφανίστηκε ο Steve Blank, για παράδειγμα. Mm -hmm. Ή πήγαινε σε ένα πάρτι και ήταν άνθρωποι που δουλεύαν στο GitHub. Και σε ένα πάρτι, σε μια... Εδώ δεν υπ... είναι πιο σωστρεφής η κατάσταση, σίγουρα. Και, και λείπουν, δηλαδή δεν έχουμε big tech στην Ελλάδα. Έχουμε και δεν ξέρω... Big Tech τώρα με ποια είναι θα το έλεγες, με την έννοια του να είσαι μια δεν εταιρεία... Δεν έχει γραφεία η Meta ή, ή Google με προγραμματιστές. Όχι, και όχι, όχι, δεν έχω. Έχει η Tesla, βέβαια. Έχει η Tesla ένα R&D, αλλά παίζει να είναι μικρό τύπου 10, 15, 20 άτομα. Στήλο. Δεν είναι. Δηλαδή, οκ, okay, συνέκρινα τη σχέση με το ότι έχει Google στην Ελλάδα. Είναι άπειρες φορέ ναι. φορές περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχει Microsoft. Η... Είναι. Microsoft νομίζω ότι δεν έχει... Ναι. Τεχνικό, αυστηρά τεχνικό προσωπικό. Έχει ναι. ενδεχομένω προσωπικό που ασχολείται με τεχνολογία ή μπορεί να έχει κάποιο κομμάτι του advocacy του τεχνολογικού marketing να το πω ναι, έτσι. Ναι, αλλά αυτό εντάξει, είναι εμπορικό κομμάτι, δεν είναι τεχνικό. Αλλά είναι εμπορικό καταρχά, ναι. κατά, δεν... κατά κύριο λόγο. Δεν yeah. είναι... Οπότε. Νομίζω η πρώτη αισθάνομαι. Η Amazon έχει προσωπικό στην Ελλάδα. Δεν έχει γραφείο, αλλά έχει προσωπικό γιατί έχει αρκετού okay. solutions architects, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Το οποίο τι κάνουν. Πιθυκά, ναι. Αυτή είναι ένα ξέρεις, κομμάτι. Δεν, μόρα, αυτή. Sales. Mm, the... Sales και account manager. που κάν... oh, Δεν το λέω από την καλό. Το, το λέω με την έννοια ότι αυτοί είναι που γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι η πλατφόρμα ναι, αλλά και σε νομίζω... βοηθάνε. Να Τεχνικά να... εσένα, είναι σαν consultant να έχω καταλάβει κάτι ναι, 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 ναι. Ναι. Δεν είναι όμω αυτοί οι οποίοι. Δεν γράφουν κώδικα. Ναι. Δεν αναπτύσσουν το Firecracker. Όχι, fire όχι, 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 όχι. Νομίζω, νομίζω όχι. Ε, η Google σίγουρα δεν έχει. Νομίζω είχε κάποια κομμάτια στο Google Ads, αλλά και αυτό καθαρά. Νομίζω ούτε καν σε επίπεδο marketing, αλλά σε επίπεδο consulting σε marketing, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Η, η Microsoft ήταν η πρώτη που θεωρητικά έκανε τεχνολογικά hires, αλλά για το τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος, για το ένα data center που θα έχει κάποιο node στην το Ελλάδα. Θα το κάνουν αυτό τελικά. Γιατί όλο ακούμε και... Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Πω, πω, δεν θέλω να μιζεριάζω τώρα. Μιζεριάζω, ναι. Δεν δε, δε υπάρχει, δεν υπάρχει δηλαδή γραφείο τέτοιο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και η Tesla, όμως, δεν ήταν μια Στο υπερ... Δημόκριτο νομίζω ότι είναι η τεστ. Ναι, αλλά δεν ήταν μια απόφαση, από αυτά που ακούγονται, δεν έχω επαφή, δεν έχω αλλά δεν ήταν μια απόφαση στρατηγική τη τέστα να επεκταθεί στην Ελλάδα ή κάτι τέτοιο. Ήταν μια απόφαση ότι, οκ, okay, ε, υπήρχε ένα Έλληνα ο οποίο ήταν ε, head of some department ναι. και είπε, α, θα κάνω και ένα κομμάτι department αυτό στην Ελλάδα, γιατί ε, πιστεύω ναι, ότι έχει ναι. νόημα. Ναι. Αλλά δηλαδή υπήρχε κάποιο... Θα μου πει έτσι θα έρθουν οι πρώτε επενδύσει, αλλά ήρθε ένα με το ζόρι, α πούμε, να το πω έτσι. Ε, Τον department αυτό στην Ελλάδα. Δεν ήταν ότι α, η Tesla είπε, καλό value for money. Είτε, είτε ήρθε με το ζόρι, είτε όχι. Είναι κάτι, είναι κάτι, σίγουρα. Εγώ θα πω το εξή. Το αν θα κάνει delivery ή όχι είναι άσχετο με το πώ ήρθε. Σωστό, σωστό. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά έχει, έχει σημασία απλά να δει αν κάτι θα κάνει delivery ή όχι. Και μακάρι να κάνει delivery. Θα ήταν πολύ ωραίο. Σίγουρα. Εγώ θα το πω ότι θα ήθελα να φέρουμε ένα άτομο από την Τέσλα εδώ να μιλήσουμε, γιατί είχαμε πει ότι είχαμε μια ιδέα, εμείς οι δύο, μετά από ένα γεγονός που έγινε έξω από το σπίτι σου, έξω από το, έξω από το δεν κατάλαβα, που είχε ένα encounter με ένα τύπο, σουρεάλ, ένα Σάββατο, που μου πήρες τηλέφωνο να μου το πεις. Α, εδώ ήταν, στο εδώ γραφείο. Ήτανε, ναι, στο γραφείο ήταν. Οκ, okay, ναι, στο και... γραφείο. Δεν, δεν είχε σχέση με την Τέσλα αυτό. Όχι, ναι, είχε. άλλα, Όταν το λέγαμε στο τηλέφωνο, είπαμε ότι θα ήταν ωραίο να βρούμε ένα άτομο το οποίο να μπορούμε να μιλήσουμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τέτοια ωραία πράγματα. Σίγουρα μπορούμε και νομίζω ότι η Τέσλα συγκεκριμένα έχει να κάνει καθαρά με το powertrain, δηλαδή με την ε, μετάδοση ισχύω. Οκ, okay. νομίζω. Μεταφράζω στα, στα ελληνικά αυτό. Δηλαδή δεν είναι θέμα λογισμικού, αλλά. Προσπαθώ να καταλήξω τόση ώρα και νομίζω ότι απλά ξέρει, ανοίγω ναι, και ναι, ανοίγω ναι, ναι. την παρένθεση. Οπότε, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι ακόμα και οι εταιρείε που έχουν τεχνολογία στην Ελλάδα, mm. δεν φαίνεται τα άτομα να έχουν παρουσία σε meet-up, σε συνέδρια, σε άλλα. Δηλαδή, μπορεί να δει κάποια άτομα <coughs> τα οποία. να βάλουν κάποιε από αυτέ τι εταιρείε ένα περίπτερο, αλλά θα είναι κατά κύριο λόγο άτομα που είναι στι πωλήσει, στο HR. Δεν θα κατεβάσουν μια ομιλία, για παράδειγμα. Να δει τι κάνουν. Mm. Θα κατεβάσουν μια ομιλία και θα σου πούνε Α, τι ωραίο προϊόν έχουμε. Μου λείπει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Θα ήθελα παραπάνω πράγματα και να, να δει τι κάνουν στην καθημερινότητά του. Πώ να μιλήσει με ένα άτομο που είναι στην τεχνική τη ομάδα. Και δεν ξέρω γιατί ισχύει αυτό. Δεν ξέρω γιατί ακόμα και εταιρείε που έχουν τέτοια άτομα. Ε, και τέτοι... Υπάρχουν, υπάρχουν εταιρείε που είναι μεγάλε. Εμένα μου λείπει και το επιχειρηματικό κομμάτι. Δηλαδή, ξέρω ότι έχουμε ένα product meetup στην Αθήνα. Δεν έχω πάει ε, ποτέ, αλλά το, γνωρίζω. το, 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 οποίο το γνωρίζω. Θα ήθελα να πάω απλώ, είναι νομίζω κάπως στην Κυυυυσία γίνεται. Στο. Αν οκ. Okay. Στο δαχτυλίδι. Στο γραφείο κάποια εταιρεία. δεν λέω όνομα γιατί δεν ξέρω ποια είναι και δεν θέλω να κατευθύνω. Όχι, όχι, μη, <laughs> όχι δεν, δεν, θέλω να κατευθύνω σε λάθο. Ε, Ψάξτε, product Athens, κάπω έτσι λέγεται. Θα το, το, βρείτε, μην πω λάθο ε, πράγμα. Αλλά. Μ, μ, μου λείπουν πολύ τα, τα ερεθίσματα δηλαδή επιχειρηματιών που κάνουν ε, για, γιατί που θέλω να πω ότι συνήθως και τι γίνεται μια επιτυχημένη εταιρεία, αυτό το οποίο συμβαίνει και έχουμε δει, είναι το ότι πετυχαίνει και πάει στην Αμερική για business Αυτό... Δε, δε λέω, ε, δε, καταρχάς δεν το κράζω καθόλου δηλαδή κάνει το καλύτερο που είναι για το business mm. Αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι όταν όμως φεύγει αυτό το δυναμικό και πάει εκεί που μπορεί να κάνει την business για, για το καλύτερο τη εταιρεία μετά δεν, δεν μπορεί να έχει εδώ τέτοιο οικοσύστημα γύρω από αυτό. Γιατί ε, ακριβώς ακριβώ γι' αυτό το λόγο πηγαίνει εκεί, γιατί υπάρχει οικοσύστημα. Ωραία, πε ότι μπει να πάει εκεί, αλλά θα πρέπει κάποιοι μηχανικοί, κάποια άτομα τα οποία φεύγουν κάποια στιγμή από αυτέ τι εταιρείε. ή να ξεκινάνε καινούργιε, ή να, Δηλαδή κάπω το οικοσύστημα να. Αυτό που λέγαμε, ναι, 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 ναι. Θα πρέπει να είναι λίγο σαν το. Ε, σαν το προζύμι, ρε, παιδί μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα ξέρει ότι θα γίνει πολύ καλό, ξέρει το κόβει, το βάζει σε ένα άλλο δίπλα και μεγαλώνει και εκεί πέρα. Δεν, δεν έχει νόημα το προζήμιο. Όσο, όσο, και να το αφήσει σε ένα βαζάκι. Ναι, 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 ναι 100%, Δεν θα γίνει καλύτερο. 100%. Θα φτάσει σε ένα σημείο και μετά απλά μπορεί, το καλό μπορεί να κάνει ότι αφού μεγαλώσει, να το κόψει, να το βάλει δίπλα για να μεγαλώσει και δίπλα. Να κάνει ένα δεύτερο βαζάκι. Λοιπόν. Καλό παράδειγμα. Σταμάτα τώρα να σου πω κάτι που δεν θυμάσαι. Ναι, για πε. Λοιπόν. Ε, μια μεγάλη εταιρεία κάποια στιγμή δεν προχώρησε αυτό το project. Μα είχε πει είχε ένα θέμα, ήθελε να φροντίσουμε στο infrastructure της να κάνουμε storage replication. Και για κάποιο λόγο συζητούσαμε αυτό το storage replication να γίνεται σε block level. Δηλαδή τα block storage devices να κάνουν replication over the network. Δεν θυμάμαι καθόλου και αισθάνομαι πολύ περίεργο. Μόλι ξέρει να σου πω, και είχα κάνει εγώ ένα ένα proof of concept, το οποίο έκανε deploy με Docker Swarm, DRBD, okay. το οποίο κάνει, ξέρετε, η replica αυτό και το είχα μόνο ομάσει yeast. Μαγιά, yeah. επειδή και καλά μπορείς να βάλεις πολλά nodes okay. και να αυτό, ξέρεις, να κάνει replicate. Άσχετο, θα στο δείξω μετά και θα σου πω και για ποια εταιρεία είναι. Ε, έχω μπλοκάρει λίγο τώρα, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, ενώ τώρα μην θυμάμαι πράγματα, ναι. είναι κάτι κοινό. Συγγνώμη, αλλά... πι... επιστρέφουμε αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν εταιρείε που μεγαλώνουν, άτομα που παίρνουν εμπειρία από εκεί πέρα, πάνε σε πιο μικρέ εταιρείε και τι βοηθάνε να πάνε πιο γρήγορα. Άτομα που έχουν πιο πολύ. Γιατί δεν είναι το εγώ επιχειρηματικό κομμάτι για όλου. Μπορεί κάποιο να, να πει ότι είμαι πάρα πολύ καλό μηχανικό, πάρα πολύ καλό στο προϊόν, πάρα πολύ καλό στι πωλήσει. Μαθαίνω σε μια εταιρεία, μεγαλώνει και μετά θέλω να ξαναδώ, να νιώσω μια εμπειρία και πάω σε μια πιο μικρή εταιρεία για να τη βοηθήσω να, να πάει παρακάτω. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι θα κάνουν τι δικέ εταιρείε μετά. Αλλά αυτό το κομμάτι, αυτό το, το δεύτερο βήμα δεν το βλέπω να, να γίνεται με ρυθμό ο οποίο είναι ικανοποιητικό. Yeah. Ναι, έχουμε κάποιε εταιρείε που πήγαν σχετικά καλά, είχαμε κάποιε εξαγορέ. Αλλά. Τελειώνει εκεί συνήθω. Ναι, δεν Δεν υπάρχουν ε... second order effects. Αυτό. Που λένε, μετά από αυτό. Δηλαδή, ίσω το μόνο. Στην αρχή υπήρχε λίγο, θα έλεγα, στι πρώτε εταιρείε. Δηλαδή. Η, η Workable θεωρώ ότι έχει βγάλει δύο-τρει εταιρείε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια άτομα που πήγαιναν founding engineers αλλού, υπάρχουν κάποια άτομα νομίζω που είχαν και σχέση και κάνουν και την Blue Ground τώρα. Mm. Έχουν κάποια, κάποια mm. σχέση νομίζω υπάρχει. Που είδε τέτοιο. Workable είναι από την upstream που Σωστά. έχει. Σωστά. Δηλαδή εκεί όντω υπάρχει ένα. Μια αλληλουχία στο αλληλουχία. Αλληλουχία. Είναι, α πούμε, για παράδειγμα, ο, ο Γιάννη και ο Πάνο που ναι, ναι. Ε, είχαν πουλήσει την εταιρεία του και ο Πάνο λίγο περισσότερο στην Ελλάδα. Ο Γιάννη, νομίζω, δεν... δεν, ξέρω κατά πόσο mm. ασχολείται, τουλάχιστον ανοιχτά με, με ελληνικέ εταιρείε, αλλά κάνουν πράγματα. Αλλά δεν μπορεί τώρα να έχει 5 και 10 παραδείγματα και να λες ότι έχω ένα φοβερό τεχνικό ναι. οικοσύστημα. Τεχνολογικό μάλλον οικοσύστημα. Μπορεί να μην μπορούσαμε να είναι και καλύτερα, αλλά είναι άλλο το. Ε, παιδιά, οκ, okay, αυτό είναι. Πάμε να βήμα παρακάτω τώρα. Και άλλο το. Εντάξει, το. tech scene στην Ελλάδα είναι. Εμένα κάποιο μου το είπε, φίλε. Δεν θυμάμαι με ποιον συζητούσα και μου λέει. Εντάξει, μου λέει και η δική σα αγορά είναι πάρα πολύ καλά. Ρε φίλε, εντάξει, όχι, δεν είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εξαρτάται τι εννοεί. Άμα το βλέπει με βάση τα ελληνικά δεδομένα, σχέση πώ είναι με κάποιε άλλε αγορέ, οι οποίε είναι αντικειμενικά άσχημα. Ναι, είναι καλά. Είναι καλά. Δεν λέω ρε φίλε, είναι καλά. Τα Άξει, και παίρνει ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που θα καταφέρουν να βρουν ναι. μια δουλειά σε μια εταιρεία του εξωτερικού ή σε μια μεγάλο, πιο μεγάλη εταιρεία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο. Και ενώ παλιά δεν το θεωρούσα σημαντικό και πλέον το θεωρώ, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση και με τα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει Μηδέ, με τα πανεπιστήμια. Μηδέν. Και, και, υπάρχει και, σου λέω, <coughs> θεωρώ ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των εταιριών που κάνουν δουλειά ή που έχουν ένα μέγεθο. Δεν δηλαδή σου λέω ότι κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά. Δηλαδή. Ναι. Δεν θέλω τώρα να κατανομάσω εταιρείε, αλλά πότε είδε τελευταία φορά άτομα από την χύψη μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, στην Ελλάδα. Σε κάποιο meetup, σε κάποιο. Είναι η μειοψηφία. Ενώ τα άτομα που δουλεύουν σε αυτέ είναι πιο είναι Καταλαβαίνω ότι όσο πιο μικρό είσαι, ναι. είναι πιο εύκολο να πα σε αυτά τα, σε αυτά τα, τα meetups κλπ. Έλα, έλα, τώρα αυτά είναι μαλακίε από εμά. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Στα συνέδρια δεν δικαιολογείται αυτό. Γιατί στα συνέδρια πρέπει η εταιρεία, αφού είναι τόσο μεγάλη και τόσο γαμάτη, να δώσει μια μεράδια. Δηλαδή, αν είναι δυνατό. Ξεκινάμε το βασικό. Αυτά. Ε, από ένα σημείο και μετά είναι μαλακίε. Γιατί δεν δεν χρειάζεται να είσαι. Προ, προφανώς Προφανώ και δεν χρειάζεται να είσαι κάθε εβδομάδα σε ένα meetup. Έτσι κι αλλιώ. Μία φορά μήνα, το μήνα, το δίμηνο. Εγώ θα σου πω, υπάρχει ένα meetup την εβδομάδα γενικά στην Ελλάδα. Τεχνικό και αυτό που λέω μπορεί να είναι και καλό. Ναι. Λοιπόν. Από αυτού του ανθρώπου, δηλαδή μία φορά του δύο μήνε να πηγαίνει, έχουμε τόσου πολλού προγραμματιστέ. Γιατί είναι πολλοί οι οποίοι αρκούν και δεν μπορεί να πιστεύει ότι α, από τη στιγμή που κάνει οικογένεια, παιδιά και αυτά, δεν μπορεί να βρει, αν σε ενδιαφέρει, μία πέμπτη να πα εκεί. Αλλά βλέπει ότι κόσμος ο κόσμο, ο οποίο έχει οικογένεια και παιδιά, έχει άλλε ασχολίε. Το οποίο δεν το... γιατί. Γιατί πάνε στο σινεμά. Μισό, γιατί πάνε στο σινεμά. Γιατί πάνε στο γήπεδο. Γιατί πάνε σε χίλια δύο πράγματα. Έχουμε και άτομα που έρχονται με οικογένεια έτσι. Ναι, Δηλαδή... Οπότε απλά δεν δέχομαι αυτή τη δικαιολογία ότι α, ξέρει, είναι δύσκολο να βρει πιο μεγάλου. Κλάιν. Απλά ο κόσμο δεν ενδιαφέρεται. Και fair, δεν μπορεί να πω σε κάποιον κακό δεν ενδιαφέρει, γιατί κάποιο απλά δεν ενδιαφέρεται. Αλλά αν δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί και να, δεν... να γίνεται αυτό και να λες ότι είμαστε γαμάτοι. Γιατί δεν είμαστε. Και μετά να λες, δεν βρίσκω άτομο. Καλά, ναι, και αυτό. Γιατί είχα κάτω ψέματα. Και τώρα πηγαίνω από την μεριά τη εταιρεία. Ναι. Όταν δεν. Ε... Προτρέψει τα άτομά σου και του δείξει ότι αυτό είναι καλό. Δώσου ένα παραπάνω προνόμιο. Πες ότι ξέρει τι άμα είχε ένα meetup, έλα τη μισή μέρα στη δουλειά. Και στο παίρνει μια φορά το μήνα αυτό. Μια φορά το μήνα μπορεί να δουλέψει 4 ώρε, αντί για 8, ναι. αρκεί να πα σε ένα meetup. Και κάτσε το πριν με την οικογένειά σου. Πήγαινε το μεσημέρι στη δουλειά, κάτσε ξέρω εγώ, 2 με 6. 6 ώρα πήγαινε σε ένα meetup και φύγε. Αυτό είναι κάτι όμω που μια εταιρεία πρέπει να κάνει. Mm. Δεν μπορεί να λε ότι να βλέπω άτομα από μεγάλε εταιρείε που να μου λένε ε, Εντάξει, εμένα με ενδιαφέρουν αυτά. Οι άλλοι που να έρθουν, εγώ έβαλα μια άδεια και πληρώσω και το εστίρι από την τσέπη μου. Ναι, 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 ναι. Ξαναλέω, δεν έχουμε. Έχουμε 6-7 συνέδρια. Πόσα μέτρησα πριν το χρόνο. Δεν είναι πολλά, ναι. Είναι ένα συνέδριο ανά δύο μήνε χοντρικά. Και βλέπει στο κάθε ένα, βλέπει του ίδιου ανθρώπου σχεδόν πάντα. Επίση, είναι και αυτό ναι, ένα άλλο πράγμα. Άρα λοιπόν δεν γίνεται Κάτι δεν πάει καλά. Mm. Οπότε λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι πρέπει κάπως να, να εξελιχθεί. Μιλούσαμε με ένα, ε, με ένα γνωστό μας πιχαίρι στο γραφείο της Προάλλης mm -hmm. και μας έλεγε ότι συνέκρινε τότε το, το Λονδίνο με το Βερολίνο σαν τεχνολογικές σκηνές. Mm. Και σου έλεγε ότι το Βερολίνο που για μας μπορεί να φαίνεται κάτι αρκετά πιο μεγάλο, είναι χάλια. Γιατί λέει πόσες εταιρείε είναι στο μέγεθος τη Cloudflare οι οποίες mm. έχουν ενεργά Cloudflare, Google, Microsoft, οτιδήποτε, οι οποίε έχουν ενεργά άτομα εκεί πέρα που θα φύγουν και θα πάνε σε μια άλλη εταιρεία και θα δώσουν αυτήν την εμπειρία για να μπορέσουν να μεγαλώσουν. Mm. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο να τραβήξει κάποιου άλλου. Mm. Βλέπαμε τι προάλλε ε, για τα case studies, για το πόσο προσφέρουν ε, τεχνολογικές τεχνολογικέ εταιρείε στην Ελλάδα και πώ είμαστε φοβεροί και τρομεροί και είμαστε καλύτεροι. Έλα, Τώρα δεν θέλω ναι. να γίνω πιο συγκεκριμένο γιατί. Ναι, 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 δεν συμφωνώ όχι. καθόλου με αυτό το πόστρε, παιδί μου. Και έλεγε πόσο φοβερή δουλειά κάνουμε. Ναι. Πόσο φοβερή δουλειά μαλλιά κάνει. Αλήθεια. Εγώ συμφωνώ. Δεν θέλω να, δε θέλω να είμαι μίζερο και αρνητικό, αλλά γίνομαι. Δεν θέλω, αλλά γίνομαι. <laughs> Μα, και, αυτό, και μετά πα και λε πώ μπορώ να το φτιάξω αυτό, γιατί αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Το να μιζεριάζει το πιο εύκολο. Μπορούμε να κάτσουμε να γκρινιάζουμε εδώ πέρα επί δύο ώρε και να λέμε πώ σκατάνε τα πράγματα στην Ελλάδα. Να. Και νομίζω ότι ο καθένα μπορεί από τη μεριά του η κάθε εταιρεία, το, ο κάθε προγραμματιστή, ο κάθε άνθρωπο τέλο πάντων να, να δει τι μπορεί να κάνει. Βέβη, λέ, να πω πάλι, εγώ δεν θα κατονομάσω τίποτα. Μιλούσαμε με ένα άτομο και προτείναμε παρουσίαση στον Docker Athens. Και μα απαντάει, στην εταιρεία στην οποία εργάζομαι, δεν έχουμε πώληση να μην δημοσιεύουμε στοιχεία. Πώληση, πώληση. Είναι μαλακή αυτό το πράγμα. Αλήθεια, είναι μαλακή. Μπορεί να παρουσιάσει, οκ okay, όλε οι εταιρείε το έχουν αυτό. Ρε φίλε Κλάιν. Κλάιν, ξέρει κάτι. Κανέ καμία εταιρεία δεν θα πάθει κάτι επειδή ήρθε και σου είπε πώ φτιάχνει τα Docker files τη. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν είναι καν αυτό. Να σου πω κάτι. Η Google που έχουμε φίλο μα που δουλεύει εκεί πέρα και είχε κάνει μια παρουσίαση στο. Ο Βασίλη, του λελέ. Ναι. Είχε κάνει στο, στο Open, είχε κάνει τελευταία παρουσίαση, νομίζω, mm. ναι. Μα έλεγε πώ ότι ξέρω εγώ ήθελε δύο εβδομάδε να παίρνει εγκρίσει και παραεγκρίσει από την Google γιατί ήταν περίεργα και πέρα, περάσα slides, κάνα τι slides. Δεν διαφωνώ. Ναι. Okay. Έχει, μια... έχει όμω μια διαδικασία η Google όπου ένα άτομο μπορεί να πάει και να το κάνει αυτό το πράγμα Επίσης υπάρχει πάντα... πάντα το εξής μπορείς πάντα να μιλήσεις για open source Γιατί όχι Αφού η εται... Τι θέλω να πω Η εταιρεία η οποία αναφερόμουν πριν ξέρουμε ότι έχει open source Εμείς Ναι. Μπορείς να μιλήσεις για αυτά και το θέμα δεν είναι μπορεί όντως να μπορεί να μιλήσει αυτό το άτομο, αλλά όταν σου λένε αυτό είναι το πώληση. Και δεν υπάρχει και εταιρεία να πει ότι ξέρει μόνο για αυτά μπορεί να, να, να σου δώσει μια κατεύθυνση. Εντάξει, μετά από ένα σημείο και μετά δεν θα πα να κάνει διαφήμιση και εσύ για την εταιρεία μόνο. Χέστηκε, δηλαδή, χαίστηκε. Δηλαδή, δεν... πώ ασχοληθεί. Λε να ακούγεται αυτό το τρυπάν μετά στο βίντεο. Νομίζω ότι ψηλά ακούγεται αλλά κάνει καλή δουλειά το φόνικ οπότε... Έχει βελτιωθεί δηλαδή πάρα πολύ το φόνικο. Α ελπίσουμε ότι δεν θα ακούγεται πολύ. Ναι. Οπότε... οπότε θεωρώ ότι... Από τη μία μεριά οι εταιρείε πρέπει να προσπαθούν να. Δεν μπορεί και από την άλλη να πα και να πει ένα άτομο που δεν γουστάρει να το κάνει αυτό με το ζόρι θα πα και θα μιλήσει σε ένα meetup. Όχι. Αλλά αν έχει 100 άτομα, ναι. 10 άτομα, ναι. δεν έχει. Ένα στου 10, ένα στου 20, θα έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Άμα λοιπόν εσύ δώσει εκείνη τη στιγμή ναι. ένα πλεονέκτημα στο άτομο αυτό να το χρησιμοποιήσει και να πάει και να μιλήσει σε ένα meetup, να πάει σε ένα συνέδριο, να δοκιμάσει τι θα κάνει γι' αυτό. Επίση, ναι. Και το δεύτερο ερώτημα που θα σου πει είναι: Ωραία, γιατί να το κάνω. Και εκεί θα, δεν θα πω αυτό το οποίο αλλά αυτό, αυτό το πει, νιώθω, αλλά αυτό το οποίο νιώθω στο όπα όταν ήμασταν με τον Μάριο Μπύρα. Θα, θα σας θυμίσω μετά. Οκ. Okay. Αλλά θα πω ότι είναι κοντόφαλμο. Ναι, είναι σίγουρα κοντόφαλμο και σίγουρα γιατί, για την καριέρα σε αυτό το γιατί πράγμα. Δεν... Ωραία, πε γιατί εγώ να Για το... να βρει μια καλύτερη δουλειά αύριο. Όχι άλλο, γιατί η εταιρεία να το κάνει αυτό για τον ε, υπάλληλο τη. Είναι πολύ απλό, είναι το ίδιο με την εκπαίδευση. Πρώτα απ' όλα. Γιατί να εκπαιδεύσει έναν υπάλληλο, γιατί άμα δεν θα εκπαι... Τι θα γίνει αν εκπαιδεύσει έναν υπάλληλο και φύγει. Ναι, 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 τι θα γίνει αν τον εκπαιδεύσει και μείνει. Ναι, ναι. Είναι αυτή η απάντηση πάντα. Κατά δεύτερα, θα βρει καλύτερα άτομα για την ομάδα σου. Αν σε ενδιαφέρει να έχει καλά άτομα στην ομάδα σου, πρέπει να πείσει του καλύτερου. Γιατί οι καλύτεροι πάντα χρειάζονται πυθό. Γιατί έχουν επιλογέ. Γιατί αν πα και βρει τρία, τέσσερα, πέντε, δέκα γαμάτα άτομα και πει ότι μου αρέσει πώ μιλάει, σε παρουσιάσει, πώ κάνει το ένα, πώ κάνει το άλλο, το είναι ενεργό βλέπω αυτό το, το άτομο. Βλέπω τη δουλειά του. Βλέπω τη δουλειά του. Λε, α, μάλλον και εγώ μπορώ να, να. μάθω καλύτερα πράγματα. Μπορώ να εξελιχθώ. Μπορώ να δουλέψω δίπλα αυτό το άτομο όταν πάω στην εταιρεία δεν Πιθάνε ότι, α, α αυτή μου δίνει 50 ευρώ παραπάνω, αυτή μου δίνει 50 ευρώ λιγότερα αυτή είναι τρει μέρε remote, αυτή είναι δύο μέρε remote. Κάθε μετά και ασχολείσαι με πράγματα τα οποία, ok, βοηθάνε την καθημερινότητά σου, με, αλλά γαζίες. άμα είσαι όλη τη βδομάδα remote και μίζερο, είναι χειρότερο από το να μείνει, δηλαδή. Ναι, ε... ναι, 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 100% Άμα η δουλειά που κάνει δεν έχει πλάκα. Και το άλλο με έχει πλάκενε, δηλαδή να νιώθει ολοκλήρωση μέσα από αυτό. Να, να γουστάρει. Να, να πεις. Να, γουστάρεις, να, να έρχεται Δευτέρα και να, και να μην πλασσιμάσει την Κυριακή. Εγώ αυτό δεν, δεν το. Η αλήθεια είναι, νιώθω, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τη ζωή μου που δεν το ξέρω αυτό το συνέστημα. Η τελευταία φορά που το ένιωσα αυτό το συνέστημα, το μου, το έρχεται Δευτέρα, παίζανε τελευταία Δευτέρα τη Τρίτη Λυκείου. <laughs> Ακραίο. <laughs> ναι, όντως. Μα δεν, δεν το έχω νιώσει από τότε. Γιατί στη σχολή δεν πάταγα έτσι κι αλλιώ. Είτε Δευτέρα ήταν, είτε Σάββατο για μένα ήταν το ίδιο. Μετά... Γιατί αφού πήγαμε καθημερινές στο κλικείο πάντα. Ναι, αλλά αυτό ήταν έτσι κι αλλιώ. Το Σάββατο απλά θα πήγαινα. <laughs> Σε άλλο θα... Θα... <laughs> Το Σάββατο θα πήγαινα ξέρω, για καφέ στα Βρυλίσια στο Χαλάδι. Την <laughs> Δευτέρα πήγαινα στην Πολυτεχνιούπολη. <laughs> Τόσο απλό. Ε, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό και θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο κάποιο να παλεύει για μια δουλειά. Γιατί ξε... στο τέλο τη είναι πάντα δουλειά, ό,τι και να κάνει. Οπότε, και θα πάρουν και στραβέ. Ναι, αλλά... θα πάρουν και στραβέ, δεν το συζητάμε. Αλλά ακριβώ για αυτό το λόγο, επειδή είναι δουλειά και επειδή. Ξέρεις, by design υπάρχουν απαιτήσει από σένα σε αυτό. Καλό είναι οι απαιτήσει τουλάχιστον που υπάρχουν να είναι καθήκοντα τα οποία θέλει να αναλάβει, δραστηριότητε οι οποίε σε ολοκληρώνουν και νιώθούν δημιουργικά, γιατί στα πάντα μπορεί να βρει δημιουργικότητα. Και τώρα δεν ξέρω, τώρα να μπαίνει μέσα και να λέει τι και τι και κλείνει. Τι ξέρω. Εγώ δεν θέλω να είναι έτσι η ζωή μου. Και δεν, να πω το εξή. Δεν μειώνω καθόλου και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν περιπτώσει και άνθρωποι που δεν έχουν επιλογή. Okay. Αλλά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιλογή και ακόμα περισσότερο υπάρχουν εταιρείε οι οποίε μπορούν να δώσουν επιλογή και για το ίδιο του το καλό. Δηλαδή, εν τέλει, εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη ευθύνη πέφτει στον μάνατζερ τη εταιρεία. Σίγουρα. Να βοηθήσει τα άτομα που εργάζονται, απασχολούνται σε αυτήν την εταιρεία να εξελιχθούν. Του engineers να εξελιχθούν. Και για να εξελιχθούν, πρέπει να βγουν και έξω από την ίδια την εταιρεία. Και πρέπει. Δη... Είναι αυτό το κοντόφθαλμο που. και εγώ το έχω σε έναν βαθμό με κάποια πράγματα και προσπαθώ να το, απολε... να το αποτάξω. και είναι, ναι, <φε> και είναι το εξή. Δηλαδή, να πρέπει να μπορεί να, να δει δύο και τρει κινήσει μπροστά σου κάκι. <φε> Και τι εννοώ, Δεν ξέρει ποτέ. Πρέπει πάντα να παλεύει για το καλύτερο, να μην μειώνει κανένα και μόνο να ανεβάζει. Γιατί πέρα από ότι αυτό είναι μια καλή πράξη από μόνο του και μια καλή οπτική στη ζωή, δεν ξέρει ποτέ πραγματικά πώ θα σου γυρίσει πίσω. Εμεί συζητούσαμε πριν, ήμασταν στο τηλέφωνο και λέγαμε για μια περίπτωση με ένα άτομο το οποίο είχε κάνει συνέντευξη για να δουλέψουμε μαζί, όταν ψάχναμε να προσλάβουμε. Εμεί δεν προχωρήσαμε γιατί ήταν overqualified αυτό το άτομο τότε. Αλλά κρατήσαμε μια καλή σχέση και μετά είχαμε μια σχέση που για ένα project μα έφερε ένα project. Ναι. Αυτό ούτε πώ να το προβλέψει, ούτε γίνεται να το προσχεδιάσει. Όμω ήμασταν καλοί μαζί, του μιλήσαμε, γνωριστήκαμε, αφιερώσαμε χρόνο. Ε, και τώρα θα, θα, θα βρεθούμε κιόλα κάποιε φορέ στα meetups. Είναι. δεν ξέρω πάντα προσπαθώ να, να σκέφτομαι ότι μπορεί εγώ να έχω παραπάνω χρόνο, να έχω παραπάνω. Δεν ξέρω, οτιδήποτε. Αλλά στο τέλο τη ημέρα. Δεν είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα. Εμένα βλέπω ότι αυτέ οι επενδύσει. Η επένδυση είναι και ο χρόνο είναι επένδυση. και η καλή σου διάθεση και η καλή σου σκέψη και όλο αυτό είναι μια επένδυση. Ό,τι και να κάνει. Έχει ένα κόστο για σένα. Τίποτα δεν είναι δωρεάν, μηδέν. Αλλά θεωρώ ότι το κόστο είναι τόσο μικρό και τα τελευταία 14-15 χρόνια που είμαστε στην αγορά μπορώ να δω τη, τις απολαβές που είναι πολλαπλάσια μεγάλες από αυτό. Ναι, κάποιες φορές είχαμε βοηθήσει άτομα που μετά μας έχουν εφερθεί άσχημα. Και... Δεν με νοιάζει φίλε, πρόβλημά του. Αλήθεια, δηλαδή οκ, okay, ναι. Προφανώ δεν θα βοηθήσει το άτομο αυτό δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη όχι. φορά. Όχι. Αλλά. Okay. ξεκάθαρα του, γιατί εκείνοι, εκείνοι ζουν με αυτό, όχι εσύ. Έχει αυτό πολύ σημασία. Εντάξει, το, το κάνω πολύ φιλοσοφικό τώρα, αλλά αυτό είναι μια αλήθεια. Εγώ αυτό το που έχω να πω είναι. σορπε. Και, και εκτό αυτού είναι. Οκ, okay, θα πάρουν ένα άμεσο κέρδο εκείνη τη στιγμή που θα σε κορυδεύσουν ή θα σε κάνουν οτιδήποτε, αλλά. Είναι κοντόφθαρμα, αφού. φίλε. Αισθάνομαι ότι ξέρεις, έχουμε κάνει πόσα χρόνια δουλειά και θεωρητικά είμαστε ούτε στα μισά τη καριέρα μα αυτή τη στιγμή. Και Αν και... σκεφτεί. Ε, Οχι ούτε στα μισά συνταξιδοτικά άμα το δει, ναι, στο είμαστε... ένα τέταρτο. Αυτό. Άρα, όχι ρε. Τα 13 χρόνια είναι πόσα χρόνια δουλειά έχει, 45 δεν έχει, ένα τρίτο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάρει σύνταξη πριν τα 67. Εντάξει, ένα τρίτο σου λέω, ρε παιδί μου. Ρε, έχουμε άλλα 35 χρόνια μπροστά, εσύ με τα καλά σου. Χωρί φιλε. Ναι, 35 χρόνια. Α, ναι, σωστά, σωστά. Mm. Ε, Παλαπλασίαζα, λάθο πάλι. Το... Τα μαθηματικά μου δεν είναι καλά σήμερα. Το mm. παρατήρησες mm. και πριν αυτό, ε. Δεν θυμάμαι. Κάτι είπα στην αρχή μια μαλακία. Okay. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Ε, ναι, άμα το, άμα το δεις εξωτερικά, είσαι. Έχει τόσο χρόνο ακόμα μπροστά σου. Ναι. Να κάνει πράγματα. Και τι να είσαι κοντόφθαλμον, δηλαδή, οκ. Okay. Γυρνάνε και... αυτά. Γυρνάνε... Και... Εγώ θεωρώ ότι. Γερνάει και το πιστεύω ότι γερνάνε. Θα ακουστεί λίγο χαζό, αλλά χαζό ενώ Θεωρώ ότι υπάρχει κάρμα. Και δεν είναι κάρμα ότι ναι. είσαι καλό και κάπου κάποιο μετράει, ρε παιδί μου, και λέει: Ότι α, όσο βοηθά, θα σε βοηθήσουμε πίσω για αυτά, επειδή υπάρχει καλή ενέργεια. Αλλά. Το κάρμα είναι ότι όσο βοηθά αυτό το πράγμα, μετράει και μετράει παραπάνω από όσο νομίζει. Ναι, και ο λόγο που μετράει είναι απλό. Είναι το ότι οι άνθρωποι κατά βάση δεν είναι κακοί. Δηλαδή, ναι. οι, οι, όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να νιώθουν ευγνωμοσύνη, να εισπράττουν ευγνωμοσύνη, δηλαδή κατά βάση. Ε, μην κορδευόμαστε, όλοι και είμαστε. Ναι. Αυτή, αυτή, είναι η πραγματικότητα. Αφού το η... 99,9% του DNA μα είναι με την μπανάνα. Ναι, 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 είναι τρελό αυτό. Κάτι Όσο και, 80% δεν ξέρω. Αλλά ναι. Ε, ε, οι, οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ στι ανάγκε μα. Οκ, okay, μετά επειδή έχουμε εξελιχθεί, έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια όλα αυτά, αλλά όλοι έχουμε ανάγκη να τρώμε, όλοι έχουμε ανάγκη να κοιμόμαστε, όλοι έχουμε ανάγκη από κοινωνική αλληλεπίδραση, όλοι έχουμε ανάγκη από ευγνωμοσύνη, από αγάπη, από πέντε πράγματα. Οπότε κοίταξε όσο το προσφέρει και όλο το εισπράττει. Μετά, και σκέφτεται ότι, α, καλό παιδί, ρε φιλέ, ο Αντώνη. Αν κάποια στιγμή δει την ευκαιρία κάπω να σε βοηθήσει, δει, θα νιώθει καλά για σένα. Εμά, κάποια στιγμή, Νομίζω μόνο σε μένα ήρθε, δεν θυμάμαι, ήρθε ένα email κάποια στιγμή από ένα άτομο το οποίο βλέπει μικρή κουβέντα και είναι γιατρό. Και έπαθα πλάκι, φίλε. Δηλαδή, έλεγε, Ξέρετε, παιδιά, δεν είμαι του τομέα, αλλά ξέρετε, με νοιάζουν κάποια πράγματα και. Και λέω. Ένιωσα. Και, στη... και μόνο μπήκε στη δικασία να μα στείλει αυτό το μήνυμα. Εγώ το το διάβασα, μου έφτιαξε τη μέρα και τη στιγμή, όχι ότι είχε κάτι, αλλά μου την ανέβασα ακόμα παραπάνω. Και, και αυτό αξίζει από μόνο του. Και ούτε γίνεται να πηγαίνει και πάμε πίσω στο κομμάτι που να είσαι κοντόφθαλμο και να κολλά στο τώρα. Δεν γίνεται να κολλά στο τώρα. Ναι, το, το, ζει την ημέρα, ζει για σήμερα, αλλά γενικά. Άδραξε την ημέρα, πάρει. Ναι, πρέπει να μπορεί να ξεφύγει. Και αυτό θεωρώ ότι κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στη δημιουργία οικοσυστημάτων. Mm -hmm. Γιατί ένα οικοσύστημα δεν γίνεται επειδή ε, μια εταιρεία είναι τύπου με, μεροδούλη, μεροφάει. Να κοιτάζουμε σήμερα μπήκε το ευρώ. Ε, αύριο μπήκε το ευρώ, μετά αύριο μπήκε το ευρώ. Αυτά είναι, ξύνοντας είναι εκ των νου κάνευ, δηλαδή μια εταιρεία πρέπει να είναι κερδοφόρα, κοιτά τα οικονομικά όλα αυτά. Όταν όμως πρέπει να δεν ξεζουμίσεις, δεν αφήνεις περιθώριο για δημιουργία. Και η δημιουργία είναι τόσο σε θέμα αντικειμένου, αλλά και όσο σε θέμα δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, παρά έξω, για επικοινωνία, για εξωστρέφεια. Και όλα αυτά είναι που δημιουργούν ένα, οικοσύστημα που τελικά οι άλλοι το ανεβάζοντα ένα οικοσύστημα, ανεβαίνει και εσύ μαζί. Αυτό δηλαδή mm. είναι το πολύ σημαντικό. Καλά, ασυζητητή. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μπορεί να δει τρία πράγματα μπροστά σου κάκι. Γιατί δεν, δεν το χρωστά πουθενά αυτό. Αλλά αν αυτή τη στιγμή είσαι engineering manager σε μια εταιρεία στην Ελλάδα και λε ότι άρε, φίλε, και τη γαμάτα που είναι στο Σαν Φρασίσκο, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει καλύτερα για να πάμε προ εκεί. Γιατί κάτι κάνει κι εσύ διαφορετικά από το πώ το κάνουν εκεί. Και δεν είναι τελευταία νόμοι. Και δεν είναι, α, πάμε να γράψουμε. Γιατί μερικέ φορέ υπάρχουν και κάποιε σπασμωδικέ και πολύ υπεραναλυτικέ κινήσει. Πάμε να γράψουμε ένα blog post το οποίο θα είναι τέλειο και, και, και. Δεν είναι. Πρέπει να είναι αβίαστα τα πράγματα. Ναι, πήγαινε, μίλα. Ναι, μίλα για ό,τι θε την εταιρεία. Ωραία, τι θα γίνει. Σιγά, οι περισσότεροι τι είναι. είναι. Θα κάνουμε αυτό, αλλά θα το κάνουμε online. Σιγά. Σιγά το μυστικό που έχει την εταιρεία σου τώρα. Ναι, πρέπει κάπω να. Μίλα ναι, για το πώ κάνει build documentation. Να βρει, δηλαδή, το πιο απλό, το ότι οι μηχανικοί σου θα είναι πιο χαρούμενοι αν βρίσκονται σε ένα οικοσύστημα που δεν είναι μίζερο. Τι ξέρω, δεν μετράει αυτό το πράγμα. Που μπορεί να, να λε ότι εγώ ξέρω, εγώ χαλάω χρόνο και από αυτό το χρόνο παίρνω ένα 10% άμεσα πίσω και το άλλο 10% πηγαίνει mm. και σε άλλε εταιρείε και κερδίζουν και άλλε εταιρείε. Ναι, αλλά είμαστε όλοι μαζί εδώ. Δηλαδή, προφανώ και θα υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ κάποιων εταιρεών. Κάποιε εταιρείε θα πρέπει να να Υπάρχει αρκετό φαγητό για όλου. Αλλά δεν έχω δει. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Υπάρχει αρκετό φαγητό. Η πίτα για πίτα φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλη. Φαίνεται να. Όσο μεγαλώνουν και πληθαίνουν εταιρείε, να μεγαλώνει η πίτα. Ή τουλάχιστον. Και όλο αυτό το πράγμα δηλαδή είναι κάτι το οποίο γυρίζει. Δεν είναι ότι ξέρει τι θέλουμε όλοι να, να πάρουμε από τα μεταλλεία και τα μεταλλεία είναι πέντε. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι. Βγαίνει προ τα έξω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είσαι πολύ ανταγωνιστικό. Μπορεί σε χωρί να έχει μισθού απαραίτητα στο βασικό ή κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να έχει χαμηλότερο μέσο μισθό από μια εταιρεία στη Γερμανία, για παράδειγμα, και να χτυπά καλύτερα έργα. Να φτιάχνει ένα καλδεόν. Δεν ξέρω, όλα αυτά τα πράγματα. Βρες τον τρόπο. Έχει μια αυτή την ευκαιρία και η μηχανική σου. Συγνώμη για αυτό που στη Γερμανία ή δεν ξέρω που αλλού, αλλά όταν η θερμοκρασία και οι συνθήκε και όλα αυτά, το κλίμα είναι καλύτερο θα είναι λίγο καλύτερα εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Άμα, άμα μπορέσει να, να έχει δύο συγκρίσιμα πράγματα. Mm. Θεωρώ ότι το περιβάλλον κερδίζει. Ναι, σίγουρα δεν είναι αρκετό για να. Ναι, ναι, ναι. Αλλά παίζει σοβαρό ρόλο. Δεν το συζητάμε τώρα. Καταρχά, λοιπόν... είναι πιο ξέγεια στη ζωή σου. Έχει λιγότερα πράγματα να σκεφτεί. Εγώ το βλέπω τώρα δηλαδή. Στη... Δεν χρειάζεται να σκεφτεί να το πάρει ομπρέλα το πρωί. Δηλαδή, το πιο απλό πράγμα. Η ορο... Είναι συγκεκριμένη, συγκεκριμένη λόγοι που αυτά τα κράτη είναι πιο οργανωμένα. Είναι απαραίτητο. Δηλαδή. Το, το, βλέπω στην Δανία. Είναι κρύα, είναι αφιλόξενο. Θέλ, πρέπει να περνάει την ώρα το λεωφορείο, δεν μπορεί να περιμένει μείον 10. Δεν μπορεί να επαφίεσαι αυτά από τη μία. Αλλά Όχι, είναι ναι. ένα καλό. Plus. Είναι ένα added value. Λέμε ρε παιδί μου, το τουρισμό στην Ελλάδα κλπ. Η Ελλάδα δεν είναι η μεγαλύτερη τουριστικά χώρα στην Ευρώπη ή κάτι τέτοιο. Okay, μια κουτσουλιά είμαστε. Ναι. Περισσότερο κόσμο πάει στο Παρίσι, το οποίο μυρίζει και έχει κρύο. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Άρα ναι. λοιπόν κάτι έχουμε συνεχώς μια... ένα μύθο που κυκλοφορεί. Α, εδώ είναι πιο ωραία. Α, εδώ είμαστε έτσι. Α, είμαστε πιο έξυπνοι. Πιο... Α ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Νομίζω είχε και ένα. Αν θυμάμαι καλά, ο, ο Greek Analyst είχε Ένα... Ναι. Α, που, α... που, λέει Είμαστε ο πιο έξυπνο λαό του κόσμου. Ναι, κάπω έτσι είχε ένα. Είναι οι Έλληνε. Ναι, 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 ένα τέτοιο. Δεν θυμάμαι που. Είναι, είναι, το... λίγο... είναι, είναι θλιβερό βίντεο γιατί έχει δίκιο. Αυτό, δεν μπορούμε συνεχώ να λέμε Α, εμεί έτσι, Α, εμεί αλλιώ, Α, εδώ είναι ωραία. Εκεί. Κάντο. Κάντο, μίλα και δημιούργησε. δημιούργησε ξέρεις, θέλει λίγο κοινωνικότητα αυτό μέσα. Πρέπει να, πρέπει να Δώσε το, το γραφείο σου για να γίνει ένα meetup. Δώσε βάλε πόντου έστω στο performance review των μηχανικών για να πάνε να μιλήσουν σε ένα meetup ή σε ένα συνέδριο. Κα, κα, ακόμα και τυπικά και πήγενε, πράγματα. Και πήγαινε και σε άλλα meetups από αυτά που οργανώνουν. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι ότι τελευταία μόνο στα Docker meetups και ψάχνω να βρω και σε ποια άλλα θα πάω. Γιατί δεν θέλω να είμαι μόνο σε αυτά τα οποία κάνουμε εμεί ή που παρουσιάζουμε μόνο εμεί. Ναι, και αυτό. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Που είμαστε συνεχώ εκεί πέρα και κάθομαι και τα λέμε μόνοι μα. Θα ξεκινήσει να ξέρει και να. Και... Να ξεκι... Θα ξαναξεκινήσει ναι. ένα ένα αλλά παλιό meetup στην Αθήνα. Το οποίο δεν ξέρω αν είναι public και αυτό δεν το λέω. Αλλά θα σα το πω μόλι κλείσει το. Οκ, okay, μ' αρέσει. Ναι. Δηλαδή βρέστα. Οκ, okay, ούτε εγώ. ας πούμε, έχω καιρό να πάω. Έχω πριν τα Χριστούγεννα να πάω σε ένα meetup το οποίο δεν είναι δικό μας. Αλλά όποτε είναι, προσπαθώ και πηγαίνω. Mm. Μπορώ να πάω σε 30 το χρόνο, δεν μπορώ να πάω σε 30 το χρόνο. Και από τη στιγμή που τα δικά μου θα είναι 6, μπορώ να πάω σε άλλα, ξέρω εγώ, 6, 10. Ναι. Δεν μπορώ να πάω σε άπειρα. Σε αυτά θα πάω. Οκ. Okay. Κάποιο δεν έχει την ευθύνη του, έχω ένα μήνυμα, πρέπει να πάω σε 6, άρα μου μένουν πολύ λίγα ναι, ναι. να πάω μετά. Πήγαινε σε 3, σε 4 το χρόνο. Ναι. Δεν ξέρω. Συμφωνώ. Κάπω βρε. Τον τρόπο να κοινωνικοποιηθεί. Πίεσε την εταιρεία σου να σου δώσει μια μέρα να πα σε ένα συνέδριο. Παρουσίασε σε ένα συνέδριο. Πάρε χρόνο να ετοιμάσει μια παρουσίαση. Δείξε τι κάνει. Φέρε ενδιαφέρον κόσμο να δουλέψει μαζί σου. Δείξε ότι αυτά που κάνει είναι έχουν πλάκα και ενδιαφέροντα. Μην είσαι συνεχώ ο μικρό Ο μικρό δεν δουλεύει. Όλα Απλά δεν δουλεύει. Φαίνεται οι άνθρωποι να δουν καλά σε κοινωνίε. Σε... Όταν υπάρχει αλληλεπίδραση. Και όχι αλληλεπίδραση η ίδιων πραγμάτων. Δεν έχει νόημα να κλεινοποιήσουμε τον πάρη. Γαμάτα ο πάρη, αλλά ο πάρη είναι ένα. Χρειάζεται το, τα καλά και τα κάτω του πάρη ώστε να αντικρούονται με τα καλά και τα κακά του αντώνη και όλο αυτό το πράγμα επειδή μου κάπω να πηγαίνει μπροστά. Και άμα δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, άμα φτιάχνει άλλο, φτιάχνει δηλαδή απομονωμένε ε, ομάδε, αυτέ οι απομονωμένε ομάδε μπορεί να είναι γαμάτε μέσα εκεί, αλλά θα σκουριάσουν, θα, θα πέσει η ταχύτητά του. Δεν πρόκειται να μείνουν στην. Ε, Εκατό Και δεν θα και θα Και βλέπει ότι ένα σημαντικό κομμάτι τη εξέλιξη και στα είδη είναι το ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Αυτό. Cool. Μιζεριάσαμε λίγο, αλλά ελπίζω κάτι να βγαίνει, ρε παιδί μου. Να... Φίλε, πω, εντάξει, γενικά μιζεριάζουμε τελευταία, γιατί δεν ξέρω, εγώ είμαι σίγουρα σε μια πιο μίζερη φάση που μου φταίνε όλα. Αλλά παντού τουλάχιστον βλέπω το. Ένα δικό μου ποτιθέμενο επόμενο βήμα. Ναι. Όχι, και, και αυτό είναι νομίζω το διακύβευμα. Να κάτσει και να γκρινιάξει όπω είπε πριν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά εγώ σου είπα τώρα. Εγώ, για παράδειγμα, θέλω να βρω ένα meetup στο οποίο ούτε παρουσιάζουμε ούτε διοργανώνουμε και θέλω να πάω. Στο API meetup θα πήγαινα. Δεν μπορώ, θα είμαι δανεία Μπορώ να πάω εγώ πότε είναι αυτό. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Άρχιες, θα το βρούμε βασικά. Ε, να Έχει σημασία με όλο αυτό. Ωραία. Αυτό δηλαδή είναι τα, τα one coffee. Πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει. Mm. Έχω χάσει το περιεχόμενο. Θα, θα χάσει και το επόμενο. Και εγώ θα λείπω στο ναι. επόμενο. Αλλά. Εντάξει, στο πρώτο που θα μπορώ θα είμαι. Είναι πέρυσι κάτι... πήγα σε ένα. Πήγα αρκετά πέρυσι νομίζω. Ναι. Πριν λάβει αρκετά. Τι ξέρω, εγώ πέρναω και καλά. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα το. Αντάλλαζα και μία έξοδο, πώ να το πω. Αντί να βγω να πάω πιο μπύρε, θα πιένα να πιούμε μια μπύρα εκεί. Α, εγώ έτσι το έκανα με τον ψάδερφο που πάμε για μπύρε τακτικά. Όταν είχαμε πάει στο open κόφι ή το κανονίσαμε αντί για μπύρα. Πάμε open κόφι. Ναι, χαρά. Εντάξει, είναι ίδιε μπύρε κάθε φορά, αλλά δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι. Χαλάλι. Τι σου αυτά τα ωραία μου. Okay. Ε, νομίζω πάντω μπορεί να γίνουν ε, πραγματάκια. Ναι, έχουμε δρόμο ακόμα. Τα λέμε σε πέντε χρόνια. <laughs> Εντάξει, <το laughs> <λέω, laughs> Όχι, το λέμε με την έννοια παίρνει χρόνο αυτό, αφού λέει. Και το, το κάνει για το grind. Το κάνει για το κάθε μέρα. Δεν το κάνει για το αποτέλεσμα. Ξέχνα το αποτέλεσμα. Ναι. Θέλει μια άλλη λογική και θα έρθει. Συμφωνώ με τι συνθήκε. Ωραία πράγματα. Oh. Άρα, εσύ τι προτείνει. API meetup. API meetup, ε. Ωραία, τι να προτείνω, τι να προτείνω. Ε, μ... Κάτι είχα σκεφτεί, ρε Γάμα, να προτείνω. Κάποιο άλλο meetup, κάποιο event. Θα προτείνω... Τον Chris Diaz ε, θα προτείνει ποτέ. Ε, Παίζει. Ε, δεν ξέρω. Αλλά είναι από τα meetups που περνάω καλά, παρότι η τεχνολογία δεν με ενθουσιάζει. Ε, γενικά θεωρώ ότι mm. κάνω πάρα πολύ καλή δουλειά, οπότε θα πρότεινα τον Chris σαν, meetup εγώ. Για λέμε για meetup σήμερα. S0. Α, μικρή κουβέντα.gr. FM, FM, FM. Πόβο, τελή μαλακία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το πιάσαμε και αυτό τώρα. Για όποιου δεν πιάσανε, τελευταίο για κάποιο λόγο στο Twitter, πω θα άραμε.gr domain. Οπότε να το διορθώσουμε, πήγαμε και αγοράσαμε το.gr domain και βάλαμε ένα direct από το.fm. Οπότε μικρήκουδα.fm slash S05 slash E13 12. 12. 12. 12. Δεν ξέρω. Τέλο Δε... πάντων. 13, ε. Πέρι με το 9 ήταν με το με τον Παγόνη Ναι. Το 10. 10 έχουμε δεκα. έχουμε κάνει ένα μόνιμα σαν με τον Μάριο, ένα με τον Κόβε. 13. 13, 13, ναι. Άρα 13. Μικρή κουβέντα.fm slash 05 S05 slash E13. Μπράβο προοριτικά φαντάζομαι θα κάνει direct τέλεια και μέχρι την άλλη εβδομάδα τα λέμε